από τη συνέντευξη κατά τα άλλα αγαπητού και πρώην συναδέλφου του κυρίου Επαυλίδη στη Βεργίνα και να πω, αισθάνθηκα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ακούγοντάς τον, τα έλεγε τόσο ωραία τα ψέματα, που άρχισα να τα πιστεύω κι εγώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά, τα έλεγε τόσο ωραία. Λέω, ρε εσύ, μήπως κάνεις λάθος, κύριε Διαμάντη, μήπως να δικείς κακός. Είπε, κύριε Πρόεδρε, ότι ο αθλητισμός στο νομικό πρόσωπο έχει ρημάξει. Πρέπει να απαντήσουμε, δεν γίνεται να μην απαντήσουμε. Στο αθλητικό κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, το νομικό πρόσωπο μπορεί όχι να συγκριθεί, είναι μετά το μεγάλο γεγονός που είχε γίνει με το έτος αθλητισμού επί Χαρούλας του Σουτζόγλου και αντιδημαρχίας του Γιώργου του Μιχαηλίδη. Μόνο εκείνη τη χρονιά είχα γίνει τόσο πολλά πράγματα πάνω στο αθλητικό κομμάτι και μετά έρχεται η θητεία η δική μας. Εκεί είναι τα στοιχεία, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να τα δει. Είχε πει ο κύριος θα με κάνει μήνυση, δεν ήθελα να επανέλθω. Περιμένω να με κάνει τη μήνυση. Αλλά το ωραίο είναι που έμαθα ότι αφού το γήπεδο του Τριλόφου έφυγε από τον Τριλόφο, πήγε στον Τριπόταμο, έφυγε από τον Τριπόταμο, το βρήκε ο κύριος Παυλίδης και είχαμε και εγκαίνιαση Βεργίνα. Εγκαίνιαση και το 5x5, αλλά τον είπαν οι συνεργάτες του. Κύριε Παυλίδη, δεν δικό μας, δεν το γήπεδο που ψάχνεις. Το γήπεδο έκανε η νη δημοτική αρχή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.